Σήμερα θα πάμε στο event με τα RX 8 στις Σέρες, θα γνωρίσουμε petrolheads, θα δούμε μοναδικά αυτοκίνητα και θα απολαύσουμε show. RX 7, RX 8 και MX 5 σε ένα ξεχωριστό αγώνα. SKG, μόλις στάσαμε. Πήραμε και τα μάξινα, ωραία Citroën και πάμε στο σπίτι. 4 βαθμούς έχει. Δεν βρίσκουμε πάρκινγκ, μεγάλο θέμα. Παρκάραμε προσωρινά να βρούμε φαγητό. Παρκάραμε τελικά, 3 η ώρα το βράδυ. Μετά από 1 εκατομμύριο ώρες, φτάσαμε. Θεσσαλονίκη. Μετά από τόσα χρόνια γύρισα ξανά. Δικαίως τη χαρακτηρίζει κανείς την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας με τα κλεισάκια, τις πλατείες και φυσικά το Λευκό Πύργο. Η πρώτη μέρα ήταν ελεύθερη, οπότε απολαύσαμε τον πρωινό μας καφέ, αράξαμε για γλυκό και στη συνέχεια ακολούθησαν ψώνια μέχρι το απόγευμα. Τελικά καλά το είχαμε παρκάρει εδώ. Φύγαμε για Mediterranean Cosmos. Ενώ ήμουν ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα επισκεφτεί ξανά το πολυκατάστημα, όπου περάσαμε την υπόλοιπη μέρα και φάγαμε βραδινό. Είναι απίστευτο μεγάλο μέρος. Και μετά θα μπορούν γιατί είμαι χοντρός. Λοιπόν, το κλείσαμε σήμερα το μαγαζάκι και γυρίζουμε για να ξεκουραστούμε γιατί αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας. Φύγαμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το λόγο για τον οποίο κάναμε όλο αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε με αφορμή τον αγώνα που θα γίνει στις Σέρες στο αυτοκινητοδρόμιο με τα Mazda RX-8, καθώς στο κανάλι φιλοξενούμε συνέχεια RX-8 και γενικότερα Mazda. Ο λόγος που έχω χαθεί αυτούς τους μήνες είναι γιατί προέκυψε κάποιο θεματάκι σε ένα γύρισμα, κάτι που πιθανώς με το που λύσω αυτό το πρόβλημα θα καταφέρετε να δείτε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε, συνεχίζουμε δυναμικά, οπότε σήμερα φεύγουμε για Σέρες. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στις Σέρες, παρκάραμε εδώ πέρα την αμαξάρα. Κατευθείαν βλέπουμε RX 8, Mercedes και πολλά άλλα οχήματα. Και πάμε να δούμε τι παίζει μέσα. Κοίτα εδώ κατευθείαν. Μπαίνοντας στην είσοδο, μας υποδέχτηκαν μια Need for Speed BMW, ένα Evo και άπειρα Mazda με δύο NA να δίνουν recital. Και ας μην ξεχνάμε τα αμέτρητα RX 8 από όλη την Ελλάδα, το ένα πιο όμορφο απ' άλλο. Πέρα από ρότορες, ο χώρος ήταν γεμάτος τουρμπίνες και συνεπώς RX 7. Ωραίος, μπράβο. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα NC από τον αγώνα. Mm-hmm.
Όλα τα Mazda μαζί λοιπόν εντράς. Σε αυτό το αγώνα, καθένας είναι αντίπαλος με τον εαυτό του, προσπαθώντας να πιέσει τα όρια της δυνάμεις και ταυτοκίνητό του. Μερικές φορές όμως, αυτό κρύβει κινδύνους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει αγώνας χωρίς pit stop με αλλαγές ελαστικών, συμπλήρωση υγρών, μια ευχάριστη διαδικασία για όλους τους πέτροχες. Ο καθένας με τη δική του παρέα και εμείς κλασικά με τα MX5. Δεν γίνεται, ναι, τώρα εγώ τα πρόλαβα όλα πριν το break. Θέλω να πάρω ένα λιπάκι εσύ, το 375. Στο event γνώρισα συνδρομητές του καναλιού και φίλους από το Instagram. Τι έγινε, αγόρι? Δεν φέρνει το NC, ρε. Και πώς είναι, κρίτε. Μέσα από η Χανιά η Μέχρι να πέσει ο ήλιος γνωρίσαμε άπειρο κόσμο, λιώσαμε πολλά λάστιχα και είδαμε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα της Ελλάδας. Και κάπως έτσι κλείνει το σημερινό βίντεο, έχοντας δει πολλά RX8, έχοντας γνωρίσει πολλά παιδιά που μιλούσαμε μέσω Instagram, και γυρίζουμε σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη, όπου μας περιμένουν και άλλες εκπλήξεις. Εσάς, αν σας άρεσε το βίντεο, κάνετε ένα subscribe και ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Bye! Μπαινώ. Όποιος είναι τραγμένος με κονσόλες, games και όλα αυτά, εδώ είναι ο χώρος του Creator Shop προσωρινά. Πάμε στο καλό τώρα.